Εγώ είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα των Καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων Αθήνας. Όπως τα είπε και ο εκπρόσωπος εδώ από την Ομοσπονδία και ο συνάδελφος εδώ για τους παιδικούς σταθμούς, συμφωνούμε με όλα αυτά και τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία σήμερα είναι ακριβώς όπως το είπε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Είναι πάρα πολλά και μεγάλα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο από τη μεριά των εργαζομένων και το τι περνάνε οι εργαζόμενες. Για χρόνια δουλεύουν με συμβάσεις έργου, χωρίς να πληρώνονται για τους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή για τα γραφεία, για τις τουαλέτες, παρά μόνο για τις αίθουσες. Ήτανε με συμβάσεις έργου. Πέρυσι βγήκε απόφαση, τροπολογία πέρασε από τη Βουλή, να γίνουν με συμβάσεις εργασίας, αλλά ορισμένου χρόνου. Κάποιοι πανηγυρίσανε, είπαν ότι το θέμα λύθηκε. Όμως δεν ήταν έτσι, γιατί όταν βγήκε η τελική απόφαση, είδαμε ότι οι μισές καθαρίστρες από αυτές ήταν τρίωρες. Δηλαδή, σε ένα σχολείο που λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 και 4, μία καθαρίστρια τρίωρη έπρεπε να κάνει τη δουλειά. Και εκεί που υπάρχουν οι πλήρης απασχόληση καθαρίστριες που είναι 6,5 ώρες, πάλι το θέμα δεν είναι λυμένο. Γιατί τα σχολεία που θέλουν καθαρίστρια από τις 7 το πρωί έχουν από τις 10 μέχρι τις 4,5. Έχουμε κτίρια που είναι 3.000 τετραγωνικά και πρέπει να τα καθαρίσει μία εργαζόμενη. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Για χρόνια παλεύουμε και βάζουμε τα ζητήματα ότι τα σχολεία δεν μπορούν να διατηρηθούν καθαρά έτσι και ζητάμε να γίνουν αόριστου χρόνου, να μονιμοποιηθούν οι συναδέλφισες που έχουν και 15 και 20 χρόνια από το 2004 που είχαμε το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου που έκανε αόριστου χρόνου κάποιες συναδέλφισες. Μετά επικρατεί το ίδιο καθεστώς που ήταν με τις συμβάσεις εργασίας και τώρα με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Να προσληφθεί και άλλο προσωπικό στα σχολεία. Ας πούμε, τα μεγάλα σχολεία χρειάζονται οπωσδήποτε δεύτερη καθαρίστρια. Τα πιο μικρά σχολεία, ίσως με μία πλήρη απασχόληση, κάπως καλύπτονται. Αλλά τα μεγάλα σχολεία τώρα είναι μια κοροϊδία να λέμε ότι 3.000 τετραγωνικά μέτρα που εκεί πέρα έχει 280 παιδιά, συν ας πούμε και 20 άτομα και παραπάνω που είναι οι δάσκαλοι, ειδικότητες και όλα αυτά, ότι μπορούν να τα καθαρίσει ένα άτομο να απολυμάνει όλους αυτούς τους χώρους. Είναι κοροϊδία. Υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση, υπάρχουν απειλές στις συναδέλφισες και λυπάμαι που θα το πω, αλλά υπάρχουν και από τους γονείς απειλές. Έχουμε και συλλόγους γονέων ενάντια, δηλαδή προσπαθούν να ρίξουν όλο το φόρτο αυτής της εργασίας και την ευθύνη στις εργαζόμενες. Από τους δήμους, έχουμε δήμους που δεν συμπαραστέκονται και δεν βάλανε το ζήτημα για να προσληφθούν τα άτομα που πρέπει να προσληφθούν. Βέβαια, η κύρια ευθύνη είναι του Υπουργείου, γιατί από εκεί περιμέναμε ότι έπρεπε να πάρουν το προσωπικό που ήταν απαραίτητο, όπως είχαν υποσχεθεί κιόλας, αλλά δεν το κάνανε. Τώρα, εκείνο που ζητάμε είναι να προσληφθούν, να γίνουν αορίστου χρόνου καταρχήν οι συναδέλφισες που δουλεύουν τόσα χρόνια. Να γίνουν πλήρη απασχόληση αυτές που είναι τρίωρες, γιατί δεν δικαιούνται ούτε το βαρέο ένσημο, αλλά ούτε και να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας το καλοκαίρι. Δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα ένσημα για να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας, εκτός το ότι δεν μπορεί να γίνει η δουλειά σωστή. Ζητάμε οι συναδέλφισες που δεν είχαν την ηθαγένεια να προσληφθούν. Γιατί? Είναι άλλες συναδέλφισες, δηλαδή όταν ήταν με συμβάσεις έργου, ήταν εντάξει στα σχολεία και τώρα δεν τους κάνουν και δεν τις παίρνουν. Αυτό ναι, είναι ύποπτο που το κάνανε και πήραν αυτή την απόφαση που δεν αντιδράσανε και τα σωματεία και οι σύλλογοι από την αρχή. Δεν αντιδράσαμε. Εκτός από τα ταξικά σωματεία, ας πούμε, οι αποφάσεις της Ομοσπονδίας των ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις του γνωστού Καραγεωργόπουλου που πανηγύριζε ότι λύθηκε το πρόβλημα και προσπαθεί να παρασύρει τις συναδέλφισες, δεν ήταν από την αρχή. Ίσα-ίσα που στηρίξανε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, θα συμμετέχουμε και εμείς σαν εργαζόμενες, θα συμμετέχουμε τώρα στην κινητοποίηση στις 3 του μήνα
Και πιστεύουμε ότι εκτός από τα σχολεία που έχουν αυτά τα προβλήματα, πρέπει και οι εργαζόμενες που δουλεύουν και σε νοσοκομεία και σε πανεπιστήμια, γενικά που δουλεύουν στο δημόσιο, πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου και να μην δουλεύουν με συνθήκες, γιατί είναι απαραίτητες. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή δεν τις χρειάζονται στη δουλειά τους. Και να μην δουλεύουν με συνθήκες εργολαβίας ή ορισμένου χρόνου. Μετά με τα μέτρα προστασίας. Έχει βγει νόμος που οι καθαρίστερες δικαιούνται να παίρνουν και γάλα και ατομικά μέτρα προστασίας. Υπάρχουν δήμοι που δεν τους έχουν κάνει πράξη. Ας πούμε στο Μενίδη δεν τους δίνουν ούτε γάλα ακόμα. Σε κάποιους δήμους έχουν αρχίσει, δίνουν γάλα, δίνουν κάποια γάντια, τα οποία και αυτά είναι με το σταγονόμετρο. Μετά άλλα προβλήματα, αυτές οι πιέσεις και απειλές που υπάρχουν στους εργαζόμενους, πρέπει να γίνει ενημέρωση των γονέων, των δασκάλων, των καθηγητών, ότι δεν μπορούν να έχουν τέτοιες απαιτήσεις από έναν εργαζόμενο. Είναι φύση αδύνατο, δηλαδή, ένας εργαζόμενος να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Με αγώνα πιστεύω ότι τώρα είναι και η εποχή που υπάρχει αυτή η πίεση στα σχολεία για το θέμα της καθαριότητας, η οποία είναι απαραίτητη να γίνεται. Δεν είναι ότι εμείς εργαζόμενες λέμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει και απολύμανση και καθαρισμός ιδιαίτερο στα σχολεία. Ίσα-ίσα που λέμε ναι, χρειάζεται πίεση για να λυθεί το πρόβλημα. Και πρόσληψη περισσότερου προσωπικού εκεί που υπάρχει ανάγκη, γιατί σίγουρα χρειάζονται τουλάχιστον άλλες 5.000 καθαρίστριες, και μονιμοποίηση και να γίνουν πλήρη απασχόληση.